και τα λιμάνια της περιοχής και ο εμπορευματικός σταθμός, ένα έργο το οποίο, ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει καταθέσει ολόκληρη μελέτη το Επιμελητήριο Πιερίας σε ένα χώρο που είναι κοντά και στον Κόμβο που συνδέει τους τρεις νομούς Πιερία, Θεσσαλονίκη, η Μαθία, όπως επίσης και τα λιμάνια μας, τα οποία όχι απλά μια αναξιοποίητα, δεν προχώρησε τίποτα με φακέλους μελέτες έτοιμες από τους τρεις δήμους που αφορά τα δύο τα λιμάνια στο Δήμο Κατερίνης και τα υπόλοιπα τρία στους υπόλοιπους δύο δήμους, με κυριότερο αυτό το λιμάνι της Γρίτσας, το οποίο θα είναι και πλάνο από το οποίο βλέπουμε, οι εικόνες μας είναι από το λιμάνι της Γρίτσας. Ναι. Το λιμάνι της Γρίτσας έχει γίνει πλέον ένα πέραντο, ας το πούμε, εργοτάξιο, το οποίο χωρίς αρχή, μέση και τέλος, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και πώς θα προχωρήσει αυτή και πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα, επειδή ο τουρισμός, όπως σας είπα, πλέον είχε ξεφύγει, αφήστε που γυρίσαμε πίσω και έχουμε πλέον πάλι φτωχό τουρισμό, οικονομικά εννοώ φτωχό τουρισμό, είχαν έρθει άνθρωποι από τη Γαλλία, είχαν έρθει άνθρωποι από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από την Αγγλία, που ήθελαν να επενδύσουν στο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό με τα σκάφη, τα τουριστικά. Τη διασύνδεση των σποράδων, των βορείων σποράδων με τη Χαλκιδική και την Πιερία, στο να μπουν καράβια και να κάνουν δρομολόγια για τους τουρίστες αυτούς και να βλέπουν τουριστικά. Όλα αυτά λοιπόν πήγαν πίσω και όπως σας είπα, το ΕΣΠΑ είναι όνειρο θερινής νυχτός. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν υπάρχει μια αμεσότητα, αν θέλετε, στην κάλυψη των αναγκών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον στο τουριστικό, που είναι το πιο βασικό κομμάτι της ανάπτυξης του νομού και της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, τα οποία έχουν μείνει πίσω. Θεωρώ ότι αν άμεσα δεν γίνει κάτι, πολύ σύντομα χώρες όπως είναι η Τουρκία, στην οποία υπάρχει τρομερή ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν τις υποδομές, τις απαραίτητες υποδομές, αν δεν τις έχουν δημιουργήσει ήδη, και θα μεταφερθεί ο τουρισμός μας δυστυχώς στις περιοχές αυτές. Αυτός ο κίνδυνος που λέτε είναι ορατός. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις γειτονικές χώρες. Το βλέπουμε σε κάθε περίοδο που δημιουργούνται ζητήματα στη χώρα μας. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο όμως για την περιοχή, το οποίο επίσης κατομολογεί, αν δεν έχετε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε, είναι ο Όλυμπος. Χρόνια γίνεται συζήτηση εκεί για το προεδρικό διάταγμα που θα κάνει καλύτερη την λειτουργία του. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι αυτό, εσείς θα μας πείτε. Είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το προεδρικό διάταγμα. Πριν από περίπου 4-5 μέρες συζητούσαμε ένα συνεργάτη του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και με το γραφείο το οποίο είχε αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, το οποίο μας έκανε και μια παρουσίαση πριν από αρκετό καιρό, αν θυμάμαι καλά, στην περιφέρεια. Ήδη έχει πάρθει η απόφαση, η οποία για μένα είναι πρωτοφανές, με αυτή την κυβέρνηση είναι γενναία. Ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι θα αλλάξουν οι ζώνες στον Όλυμπο. Περιμένουμε την τελική έκδοση για να δούμε. Είναι κάτι που χρόνια το ζητάτε και έτσι, δεν είναι? Είναι κάτι που χρόνια το ζητάμε, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, κάτι το οποίο ήδη η περιφέρεια Θεσσαλίας το έχει προχωρήσει σε βαθμό, ο Κώστας ο αγοραστός, και τον συγχαίρω γι' αυτό, από το κομμάτι που αφορά τον Όλυμπο από τη Θεσσαλία. Από τη δική τους πλευρά. Καιρός επιτέλους να γίνει και στην Πειραιά. Να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείες, όπως είναι η εταιρεία φωτογραφικών μηχανών η Olympus, να επενδύσει στον Όλυμπο. Όπως ξέρετε, η εταιρεία αυτή έχει ως trademark, δηλαδή ως, ας το πούμε, διαφημιστικό της πλάνο αρχικό, ακόμα και στο ίντερνετ, τον Όλυμπο, και μάλιστα 24 ώρες το 24ωρο live από δορυφόρο έχει τον Όλυμπο, η οποία θέλει να επενδύσει σε ένα μουσείο φωτογραφίας και φωτογραφικής μηχανής στους πρόποδες του Όλυμπου, και μάλιστα έχει κάνει μια πρόταση, βεβαίως, μια πολύ σημαντική πρόταση στην περιφέρεια για περίπου 6.000 επισκέπτες Ιάπωνες το χρόνο, οι οποίοι θα πηγαίνουν και στα μονοπάτια του Ολύμπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το 2004. Και τόσα χρόνια δεν βρέθηκε φόρμουλα συνεργασίας, 11 χρόνια κοιτάξτε, δεν βρέθηκε. Για να λέμε του στραβού το δίκαιο, έχουν αράξει πάρα πολλές κυβερνήσεις. Θα σας πω μόνο τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι εγώ βουλευτής, έχουν γίνει 6 εθνικές εκλογές. Έχουν αλλάξει δηλαδή 6 υπουργοί στο Υπουργείο Πολιτισμού για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε μείνει ακόμα στον νόμο Βενιζέλο από το 2000, πότε ήταν υπουργός ο κ. Βενιζέλος, δεν είμαι ακριβής, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχουμε μείνει από τότε δηλαδή, αλλάζουν συνεχώς οι κυβερνήσεις, αλλάζουν συνεχώς τα υπουργεία και τα υπουργικά συμβούλια. Κατά συνέπεια, γι' αυτό και δεν προχώρησε κάτι. Κύριε Κοδήμος, εσείς ήσασταν αθλητής και μάλιστα του στίβου και εξαιρετικά γρήγορος, πρωταθλητής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά πόσο σας πληγώνουν? Μου λέτε 11 χρόνια, υπάρχει εταιρεία που προτείνει να γίνει μουσείο στους πρόποδες του Ολύμπου, να έρχονται 6.000 Ιάπωνες το χρόνο, και 11 χρόνια δεν βρήκαμε τη φόρμουλα. Μένω άφωνη, πρώτη φορά ακούω την είδηση. Σας ενοχλούν αυτοί οι αργοί ρυθμοί του δημοσίου, του ελληνικού κράτους? Απίστευτα και έχετε δίκιο. Πιστεύω όμως, πάντα ζούμε με την ελπίδα. Εγώ στην πολιτική για αυτό το λόγο ασχολήθηκα, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα, μπορούμε να βοηθήσουμε το κράτος τέλος πάντων να πάει μπροστά, εμείς τουλάχιστον οι νεότεροι στην πολιτική, να φύγουμε από αυτές τις αγκυλώσεις του συστήματος γενικά που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αφορούν την αρχαιολογία, τα δασαρχεία κτλ. Να προχωρήσουμε πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουμε
και ένα έτσι, αποτέλεσμα. Μένουμε δηλαδή, λίγο στα ευχολόγια σε αυτό. Όλοι θέλουμε να δυστυχώς, αλλάξει. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αγκυλώσεις. Και ο μόνος τρόπος να τις ξεπεράσουμε είναι φέρνοντας προτάσεις δυναμικές. Θα σας πω για άλλη μια πρόταση, η οποία υπάρχει στο τραπέζι, για μια επένδυση 35 περίπου εκατομμυρίων, η οποία είναι να γίνει στην Πιερία, στους πρόποδες του Ολύμπου, και αφορά το Μαύρο Χείρο, αφορά την κτηνοτροφία, αφορά τη Φάρμα Φωτιάδη, ο οποίος έφερε τους επενδυτές από την Αμερική που θέλουν να επενδύσουν, και μάλιστα ξεκινώντας με 2.000 ζώα, τα οποία άμεσα θα δώσουν τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας στο νομό. Και όμως έχουμε κολλήσει και πρέπει να παρέμβουμε εδώ, και ο Απόστολος ο Τζικός σας από την περιφέρεια να παρέμβει κτλ. Και να δώσει λύση. Έχουμε προβλήματα με το δασαρχείο, έχουμε προβλήματα με την αρχαιολογία. Έχουμε κολλήσει δηλαδή, πιστεύοντας λοιπόν ότι και με το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα έρθει, αλλά και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς, να λύνουμε πιο γρήγορα. Θα διευκολύνουμε και την επιχειρηματικότητα που είναι ακριβώς πολύ σημαντική. Τώρα τέτοιες επενδύσεις που λέτε. 35 εκατομμυρίων. Δεν γίνονται τέτοιες επενδύσεις. 35 περιοχή. Εκατομμύρια θα έρθουν ξένοι επενδυτές, θα έρθουν οι Αμερικάνοι επενδυτές να επενδύσουν. Αλλά θα πω και κάτι το οποίο σε εμάς την Πειραιά είναι γνωστό, σε εσάς ίσως λιγότερο δεν έχει φτάσει. Ας πούμε το κάμπινγκ της Σκοτίνας, το κάμπινγκ του, το οποίο δόθηκε σε διαγωνισμό πριν από 4-5 χρόνια, το πήρε ένας όμιλος επενδυτών Αμερικανών. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν ρίξει ούτε ένα δολάριο, ούτε ένα ευρώ, με συγχωρείτε, στην επένδυση, ακριβώς γιατί προσπαθούν ακόμα να πάρουν τις άδειες. Δηλαδή το δημόσιο τους έδωσε κάτι πριν από 5 χρόνια. Και σε αυτό φέρει ευθύνη και η κυβέρνηση τότε που ήμασταν εμείς ως Νέα Δημοκρατία, που έδωσε ένα κίνητο του δημοσίου χωρίς να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αν θέλετε, για να προχωρήσουν επένδυση. Και ακόμα οι άνθρωποι παιδεύονται με το αν θα πάρουν άδεια από την αρχαιολογία, αν θα πάρουν άδεια από το δασαρχείο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τελειώσουν με αποφασιστικές κινήσεις. Πολυαρχία λοιπόν. Ακριβώς. Ακριβώς. Εμπλέκεται όλοι. Πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια του δημοσίου. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι μεγάλο λάθος το οποίο πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, αν θέλουμε πραγματικά σαν χώρα να δούμε την ανάπτυξη και να κοιτάξουμε μπροστά. Είναι ένα πανελλαδικό πρόβλημα, βέβαια. Δεν είναι μόνο τεράστιο. Η Πειραιά αυτή που αντιμετωπίζει. Μας ενδιαφέρει η περιφέρειά μας, μας ενδιαφέρει και ο Όλυμπος, ο οποίος είναι ένα παγκόσμιο μνημείο, χαρακτηρισμένο ήδη κτλ. Αλλά για μας ειδικά κτλ. Θα πρέπει να γίνει, για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να γίνει το απόλυτο όπλο διαφήμισης, προβολής μαζί με τη Χαλκιδική για τον τουρισμό μας. Κύριε Κουκοδήμο, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ασχοληθήκαμε εκτενώς μέσα από αυτή την εκπομπή με ένα θέμα της συνένωσης των τριών τελωνίων της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα των τελωνίων Κατερίνης, Σκίδρας και Βέρειας. Ακούστηκαν μέσα από την εκπομπή προτάσεις και σχέδια που και πολλοί συνάδελφοί σας βουλευτές δεν γνώριζαν, ότι επίκειται η συνένωση των τριών τελωνίων και μάλιστα η φιλοξενία του σε ένα νέο χώρο που θα γίνει σε πρώην εγκαταλειμμένα διαλογητήρια της Σκουλούρας, στην Εγνατία Οδό, στην Ημαθία. Πολλές οι αντιδράσεις. Ξέρω ότι στην Πιερία ασχοληθήκατε όσον αφορά με το τελωνίο της Κατερίνης και με συγκεκριμένες ερωτήσεις που καταθέσατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να μου πείτε τι εξελίξεις υπάρχουν για αυτό το θέμα, αν υπάρχουν εξελίξεις. Έχω μία απάντηση από τον υπουργό μας, από τον υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, και δεν αφορά βέβαια το τελωνίο του νομού Πιερίας, της Κατερίνης. Αφορά τα δύο άλλα τελωνία, αυτό της Πέλλας και της Ημαθίας, όπου συνενώνονται από ό,τι φαίνεται και πηγαίνουν στη Σκίδρα. Για το τελωνίο της Κατερίνης έχουμε τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό και με βάση την απάντηση της ερώτησης ότι μένει ως έχει. Και αυτό γιατί έχουμε το μεγαλύτερο στόλο επαγγελματικών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, 250 περίπου αυτοκίνητα, τα οποία είναι στο νομό, και περίπου 90 καζάνια, να τα πω έτσι, που τα ξέρει και ο κόσμος και τα λοιπά, για τον εκτελονισμό από το Τσίπουρο και το Ούζο, το οποίο βγαίνει στο νομό. Έχουμε τις μεγαλύτερες τουριστικές μονάδες στην περιφέρεια και τα περισσότερα νοικιαζόμενα δωμάτια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οπότε χρειάζεται, απαιτείται, και κατά συνέπεια από ό,τι απάντησε ο κύριος Υπουργός αφορά μόνο την Πέλλα πλέον και την Ημαθία, οπότε δεν αφορά καθόλου την Πιερία. Την γλιτώνετε εσείς λοιπόν, τα άλλα δύο συνεννόμενα. Και μάλιστα αυτό που έλαβα ως απάντηση από τον Υπουργό είναι ότι αυτό θα εμπλουτιστεί το υπάρχον τελωνίο με επιπλέον προσωπικό, έτσι ώστε να βγαίνουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις, γιατί ήταν το μόνο το οποίο είχε μια κερδοφορία της τάξης των 5,5 εκατομμύριων ευρώ πέρυσι, και ήδη πριν κλείσει η χρονιά έχει περίπου ένα 10% αύξηση σε σχέση με πέρυσι η φετινή χρονιά. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, είναι στα βαντάζ του συγκεκριμένου τελωνίου, ναι, η καλή κερδοφορία. Οπότε αυτό έλαβε υπόψη του το Υπουργείο, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση και η κυρία Σαββαίδου ως Γενικός Γραμματέας, ότι επειδή έχει πάρα πολλά έσοδα το τελωνίο της Κατερίνης, γι' αυτό και είχε παγώσει η διαδικασία και για τα τρία τελωνία, επηρεαζόμενη από την Πιερία. Περιμένοντας λοιπόν τα συγκεντρωτικά του τι αποδίδει το κάθε τελωνίο, αποφάσισε της Πιερίας να μείνει ως έχει.
Θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, μιλήσαμε νωρίτερα για υποδομές, θα ήθελα όμως να μιλήσουμε για αθλητικές υποδομές με αφορμή και το αντικείμενό σας στη Νέα Δημοκρατία ως αρμόδιος τομεάρχης για θέματα αθλητισμού. Θεωρείτε ικανοποιητικές τις υποδομές στην κεντρική Μακεδονία? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη πιστεύω πως όχι. Επειδή υπήρξα αθλητής εδώ στη Θεσσαλονίκη για περίπου 10 χρόνια, από αθλητής του ΠΑΟΚ, αθλητής του Ηρακλή, πιστεύω ότι πέρα από αυτά τα οποία έγιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την αναβάθμιση ουσιαστικά του Καφτατζογλίου, από εκεί και πέρα δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού. Και ό,τι έχει γίνει περισσότερο στον ιδιωτικό πάλι τομέα, δηλαδή από αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, ότι θα γίνουν στη Θέρμη τις εγκαταστάσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και τίποτα περισσότερο. Όλα είναι θέμα κονδυλίων, όλα είναι θέμα το πόσο έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να βοηθήσει ή να στηρίξει. Εγώ είχα κάνει μια πρόταση στον Αέρης Αθλητισμού που υπάρχει και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχαμε εξαγγείλει προεκλογικά, ότι σε κάθε τι που δίνει το ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει αυτό να μπαίνει χορηγός σε μια ομοσπονδία. Πρέπει να φύγουν οι ομοσπονδίες από τις πλάτες του ελληνικού δημοσίου. Μπορεί να ακούγεται λίγο τραβηγμένο ή λίγο ακραίο να το ακούν τώρα οι ομοσπονδιάρχες, οι άνθρωποι του αθλητισμού κτλ. Και να λέμε τι λέει ο Κοδήμος. Είναι όμως μια αλήθεια. Δηλαδή, δίνει το 16% του ΟΤΕ, για παράδειγμα, το δίνει το ελληνικό δημόσιο στον ιδιώτη. Να έχει την υποχρέωση ο ιδιώτης να αναλάβει και μια ομοσπονδία την οποία θα προβάλλεται κιόλας. Θα λέγεται ΟΤΕ ΣΕΓΑΣ, για παράδειγμα. Έτσι ώστε να φύγουν τα πάγια και τα λειτουργικά. Δώσαμε τον ΟΠΑΠ. Θα έπρεπε λοιπόν ο ΟΠΑΠ, αφού τον πήρε ο κ. Να πάρει πρίκα και κάτι άλλο που έχει θέμα. Πρίκα και δύο ομοσπονδίες, τις οποίες θα τις φροντίζει, θα τις ρίξει και θα προβάλλεται και θα διαφημίζεται μέσα από αυτό το προϊόν. Να μένουν λοιπόν αυτά τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν και από τα διάθετα, από τα κέρδη του ΟΠΑΠ, τα οποία τώρα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, να έρχονται στον αθλητισμό για να γίνονται έργα και υποδομές. Αλλιώς πάρα πολύ δύσκολο με βάση τα οικονομικά δεδομένα θα δούμε καινούριες υποδομές. Καινούργια γήπεδα. Και πέρα, από εκεί και πέρα. Τους νέους της χώρας. Έγκυται ακριβώς. Έγκυται στο κάθε Δήμο, στον κάθε Περιφερειάρχη, να μόνος του να βρει τα κονδύλια που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταθέσει φακέλους, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως ξέρετε είναι όλα. Πρέπει να βρεις δηλαδή να έχει ανταποδοτικότητα, να φέρει και κέρδη στο Δήμο για να μπορέσει να πάρεις κάποιο πρόγραμμα. Και οπότε για τον αθλητισμό είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά. Ελπίζω να ακούσουν την πρότασή σας. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Κουκοδήμο. Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε είχατε μια περιπέτεια στην υγεία σας, λαχταρίσατε. Σας ευχόμαστε έτσι να είστε καλά. Αλλά ξέρουμε ότι από τότε ξεκινήσατε μια καμπάνια κατά του καπνίσματος και του υγιεινού τρόπου ζωής. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή σας την προσπάθεια ως παλιός αθλητής, ως πρωταθλητής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια που είναι στα σπάργανα. Καταρχήν, αυτό το οποίο είπατε εσείς είναι η πρώτη φορά που ακούγεται για πρώτη φορά. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο κανείς να μιλάει για τα προσωπικά. Το λέγω δεν μένω στην περιπέτεια του Σεπτεμβρίου. Το οργανό, μένω όμως στην καμπάνια και στην πρωτοβουλία. Είναι ένα πράγμα, είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αναλάβει το γραφείο μου εδώ και δύο περίπου εβδομάδες. Είστε η πρώτη που το ανακοινώνεται και σας ευχαριστούμε που ανακοινώνετε αυτή την είδηση. Σκοπεύω να κάνω από αρχές του χρόνου μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Καταρχήν να ενημερώσουμε μαθητές, σχολεία και ως το μέρος αθλητισμού για τα θέματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία προτάσει στον αθλητισμό, αλλά κυρίως να κάνουμε ένα αντικαπνιστικό αγώνα. Είμαι στη διαδικασία ευρέσεως και χορηγού, το λέω και ευθέως, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό, είτε οικειοθελώς, δηλαδή σαν εθελοντές για να με βοηθήσουν στο να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο κτλ. Θα κάνουμε κάποιες ομιλίες σε κάποιες αίθουσες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Το προγραμματίζω. Θα είναι κάτι το πολύ ωραίο και κάτι το οποίο στη συνέχεια των εκπομπών θα μας δοθεί δυνατότητα να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο.